Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτο σαν ημέρα του Πάσχα στο Βόλο, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή του σε δυσάριθμα τροχαία δυστυχήματα και άλλοι τέσσερι νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Νεκροί είναι δύο βολιώτες, μία 59χρονη συνοδηγός σε γιοταχή αυτοκίνητο και ένας 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που κάρφωσε σε κολόνα στο ύψος του κημητηρίου. Το πρώτο ατύχημα έγινε στις 7 παρα 20 στην Εθνική Οδό Βόλου Νέας Αγχιάλου στο ύψος της συνοικίας Αϊβαλιώτικα. Επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος κάτοικος Βόλου και είχε κατεύθυνση προς Αθήνα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί αρχικά με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 57χρονος βολιώτης και είχε επιβάτες μία 51χρονη και μία 82χρονη. Στη συνέχεια, το γιοταχή συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 27χρονος. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να χάσει τη ζωή της η 59χρονη γυναίκα, συνεπιβάτης στο γιοταχή που είχε κατεύθυνση προς Βόλο και να τραυματιστούν ο οδηγός του γιοταχή, η 82χρονη, ο 27χρονος οδηγός του δικύκλου, καθώς και ο 23χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα. Στις 10 και 10 της Κυριακής του Πάσχα, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Βόλου Λάρισα, στο ύψος του κημητηρίου, μοτοσικλέτα με οδηγό ένα 40χρονο, που είχε κατεύθυνση προς Βόλο, βγήκε από την πορεία της και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ο άτυχος 40χρονος, κάτοικος εν ζωή Βόλου, να κοπεί στα δύο. Λίγα χιλιόμετρα πιο πίσω, σε γιοταχή, επέβαιναν η μητέρα του άτυχου 40χρονου και ο εξάδερφός του, που σταμάτησαν να δουν τι συμβαίνει και σοκαρίστηκαν όταν διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον γιο και εξάδελφό του. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες των ατυχημάτων διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Βόλου.